Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς θα είναι η ανάβρωμη πορεία του Ερμή, η φαινομενικά ανάβρωμη πορεία του Ερμή, στους Ιχθύς και μετά τις 4 μέχρι τις 10 Μαρτίου θα είναι ανάβρωμος στον Υβροχό. Δηλαδή οι τελευταίες μέρες της ανάβρωμης πορείας του θα είναι στο ζώδιο αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν τους Κριούς, που εδώ τώρα ο Ερμής είναι ανάβρωμος σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας, που είναι λίγο πιο παρασκηνιακό, λίγο έχει να κάνει με μυστικά. Πρέπει να προσέξετε τα μυστικά σας, να τα προφυλάξετε. Επίσης και τα μυστικά των άλλων, αν σας έχουν εκμυστηρευτεί πράγματα, δεν πρέπει να τα κοινοποιήσετε, γιατί μπορεί να φτάσετε εύκολα σε παρεξηγήσεις. Από την άλλη πλευρά, είναι μια περίοδος που μπορεί να μπερδευτείτε πιο εύκολα, αν πιστέψετε σε φήμες, δηλαδή ακούσατε κάτι, διαβάσατε κάτι, πριν μπείτε στη διαδικασία και να το πιστέψετε και να το αναπαράγετε εσείς οι ίδιοι, είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε απλά να το πείτε από εδώ και από εκεί, είτε στη δουλειά, είτε στους φίλους. Πρώτα, να σιγουρευτείτε ότι είναι η αλήθεια και ότι δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος το διαστρέβλωσε με ένα δικό του τρόπο, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, μπορεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ανάβρωμης πορείας του Ερμή να συναντήσετε φίλους παλιούς, να συναντήσετε συνεργάτες, ανθρώπους που μπορεί να είχαν παίξει κάποιο ρόλο στη ζωή σας. Δεν είναι ότι απαραίτητα θα χρειαστεί να ξανακάνετε παρέα, απλά μπορεί να τους δείτε. Μπορεί με κάποιο τρόπο να έρθουν μπροστά σας σε μια έξοδό σας, κάπου που έχετε κανονίσει να πάτε και να προκύψουν αυτές οι επιστροφές. Τι είναι πολύ θετικό να κάνετε τώρα που είναι ανάβρωμος Ερμής, εσείς οι Κρύοι, να ξαναδείτε ένα παλιό σχέδιο, μια παλιότερη ιδέα που μπορεί να είχατε, μπορεί να έχει μείνει στο σιρτάρι ή το σιρτάρι του μυαλού, και να δείτε αν μπορείτε να την υλοποιήσετε, να την κάπως φτιάξετε διαφορετικά και να δείτε μήπως τώρα έχει καλύτερη τύχη να υλοποιηθεί. Πάντα είναι ανάβρωμος σε ό,τι έχει μπροστά τη λέξη ξανά, να ξαναδώ, να ξανακοιτάξω.